Ο Γιούχτας είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα καλό ποδοσφαιρικό σχέδιο και για το στο οποίο αφού είναι και από την Κρήτη είναι ακόμη ένα παραπάνω κίνητρο για μας για να μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι έχει ο καθένας μας ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την αποτίμηση όλη τη χρονιά και να είναι θετική. Γνωρίζω το ποιος είναι ο τρόπος σκέψης της ομάδος που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Κατά δεύτερον γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά είτε είχα παίχτες ή σαν αντίπαλους. Και γνωρίζω ότι είναι μια, γνωρίζω και την, ότι είχαν μια πάρα πολύ καλή εικόνα και είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Οπότε νομίζω ότι ο χρόνος προσαρμογής μου δεν θα χρειαστεί να είναι μεγάλος. Σίγουρα, εντάξει, έχει πολύ δρόμο αυτό το πρωτάθλημα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά του πρωταθλήματος. Έχει ακόμη 18 παιχνίδια. Διότι η διαδικασία πλέον με τα play-off, τα play-out είναι μια διαδικασία η οποία θα τραβήξει πολύ. Χρειαζόμαστε τα αποτελέσματα, αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε σταθερότητα, διάρκεια και να γίνει ξεκάθαρο αυτό που θέλουμε από τους παίκτες μας, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικούμε σε κάθε παιχνίδι το καλύτερο αποτέλεσμα. Έχει να κάνει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή η σκέψη μου στο παιχνίδι της Δευτέρας. Στη Δευτέρα, ίσως να έχουμε λίγες μέρες, αν χρειαστεί κάτι, συνεργασία με τους ανθρώπους εδώ, αν χρειαστούμε κάτι να το κάνουμε. Παιχνίδι πρόκληση απέναντι σε μια ομάδα που κατά πολλούς είναι η καλύτερη, μια ομάδα που είναι φαβορή για το πρωτάθλημα, μια ομάδα με πάρα πολύ πλούσιο ρόστερ, με έμπειρο προπονητικό επιτελείο. Μια ομάδα που είναι ξεκάθαρο ο στόχος της να βγει στην ΑΕθνική. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, στο οποίο όμως πιστεύω ότι είναι παιχνίδια τα οποία θα ανταποκριθούμε. Είναι παιχνίδια τα οποία θέλουμε και εμείς να έχουμε το δικό μας ρόλο στο παιχνίδι και ευελπιστώ σε μια καλή εμφάνιση. Όλη μου η ενέργεια είναι το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους παίχτες, να μπορέσουμε να είμαστε επιδραστικοί, να μπορέσουμε να τους βελτιώσουμε όσο μπορούμε. Να χτίσουμε πάνω σε αυτό το καλό που έχει γίνει σε αυτήν την ομάδα. Και λιγότερο αυτή η μεταγραφική περίοδος έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολη, είναι ιδιαίτερη. Αν υπάρξει κάτι που είναι κάτι καλό και είμαστε σίγουροι ότι θα μας βοηθήσει, μπορούμε να το κοιτάξουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή ο στόχος όλων είναι το παιχνίδι της Δευτέρας. Τα Χανιά, καταρχάς, θέλω μια άποψή σας. Τα Χανιά διεκδικούν την άνοδο. Ναι, έχω άποψη. Καταρχήν είναι μια ομάδα που πέρυσι δούλεψε πάρα πολύ. Μια ομάδα με έναν καλό κορμό, με ένα πολύ καλό προπονητή και ένα πολύ καλό επιτελείο, γιατί γνωρίζω αυτήν την ομάδα. Μια ομάδα που είναι σίγουρα μέσα στις διεκδικητές του πρωταθλήματος. Είμαι σίγουρος ότι μέχρι τέλος του πρωταθλήματος θα το πάνε ψηλά. Και είναι σημαντικό στην Κρήτη να υπάρχουν καλές ομάδες. Αξιόφι είναι μια μεγάλη ομάδα, μια ομάδα η οποία παίζει κάτω από πίεση. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο πάντα θα υπάρχει στον Όφι, οπουδήποτε και αν παίζει. Ξεκίνησε πολύ καλά, δεν υπήρξε διάρκεια και ζητείται ξανά πάλι αυτή η σταθεροποίηση της απόδοσης ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει το μέγιστο όλους τους στόχους που έχει στο πρωτάθλημα. Αλλά θεωρώ ότι αν είναι ήρεμοι μέσα εκεί και πιστεύουν στην ομάδα και είμαι σίγουρος ότι το έχουν, πιστεύω ότι θα βελτιώσει πάλι την εικόνα του Όφη.